Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως ήδη έχετε καταλάβει, ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Car Plus είναι στον αέρα. Μια και τα τελευταία χρόνια ζούμε σε ένα κόσμο ανασφάλειας, επιλέξαμε για βασικό θέμα αυτής εδώ της εκπομπής τις ασφάλειες και συγκεκριμένα τις ασφάλειες αυτοκινήτων ή μάλλον τα μυστικά που κρύβονται πίσω από αυτές. Πάμε όμως να δούμε τη γαρνιτούρα του βασικού θέματος ή μάλλον τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Όπως λοιπόν είχαμε πει και στην αρχή, σήμερα θα μιλήσουμε για ασφάλειες, αλλά και για ανασφάλειες ή μάλλον για επικινδυνότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε προσκαλέσει έναν άνθρωπο που γεννήθηκε μέσα στις ασφάλειες και στα ασφαλιστικά γραφεία. Πρόκειται για τον κύριο Κωνσταντίνο Σταύρου, ασφαλιστή το επάγγελμα, έχει δικό του ασφαλιστικό γραφείο, αλλά πάνω απ' όλα φίλο και συνεργάτη. Καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Θες να ξεκινήσουμε με τις ανασφάλειες ή μάλλον με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και πόσα περίπου είναι αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας? Οδήγησε εσύ την εκπομπή. Εγώ θα οδηγήσω την εκπομπή, εσύ πρέπει να μας δώσεις τα στοιχεία. Πες μου λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, πόσα περίπου είναι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους? Μπορεί να γίνει και ένας διαχωρισμός. Υπάρχουν δηλαδή ανασφάλιστα και υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Όχι, πάμε πρώτα με τα ανασφάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με ένα πάντρεμα που γίνεται πλέον με το κράτος, όπου πιστεύω ότι τα ανασφάλιστα με τα σημερινά νούμερα είναι γύρω στα 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Και αντίστοιχα υπάρχουν και κάποιος μεγάλος και σεβαστός αριθμός αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα πλέον που μπορούμε κάλλιστα να βγάλουμε αυτό το νούμερο, όπου το σύνολό του είναι γύρω στα 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Ανασφάλιστα. Ερώτημα. Και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ερώτημα κρίσεως. Έχω εγώ ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ασφαλισμένο, αλλά δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Και γίνεται το κάτι? Είναι ανεξάρτητο το ένα δυστυχώς κομμάτι από το άλλο. Η ασφάλεια είναι ασφάλεια. Ασφάλεια είναι από ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, αν ο η ασφάλεια ακολουθεί τον ΚΟΚ. Αν ο ΚΟΚ κάποια στιγμή πάψει να λειτουργεί όσον αφορά το κομμάτι απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και πει ότι το αυτοκίνητο κανονικά δεν πρέπει να κυκλοφορεί, είναι θέμα ΚΟΚ. Άρα. Η ασφαλιστική εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες του ΚΟΚ. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, το κράτος μας απειλεί ότι θα στείλει ραβασάκια, πρόστιμα με λίγα λόγια, στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, αλλά δεν είναι ασφαλισμένοι. Ισχύει αυτό το οποίο λες. Έντονα είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο πέρσι περίπου του 2016. Δυστυχώς όμως η πλατφόρμα η οποία εξυπηρετεί, αν θέλεις, το κομμάτι να αναβρεθούν αυτά τα οχήματα, τα ανασφάλιστα, τελευταία είχε αρχίσει και λειτουργεί. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στο 2017 πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις και αναδρομικά. Με λίγα λόγια, δεν υλοποιήθηκε η απειλή γιατί δεν είχαμε την τράπεζα πληροφοριών που έπρεπε προκειμένου να σταλούν. Σωστά, σωστά. Τώρα υπάρχει αυτή η τράπεζα? Υπάρχει και εξελίσσεται μέρα με την ημέρα. Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί κάποιος, βάζοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, είτε δικό του, είτε κάποιου τρίτου, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, που είναι το ένα εξαρτάται από το άλλο, ναι, μπορεί να δει αν είναι ασφαλισμένο, σε ποια ασφαλιστική εταιρεία είναι ασφαλισμένο και για το διάστημα το οποίο είναι ασφαλισμένο. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Αρκεί να έχει τα δύο στοιχεία που σου είπα. Αριθμό κυκλοφορίας και αριθμό φορολογικού μητρώου. Ωραία. Και αν το αυτοκίνητο που μας ενδιαφέρει έχει ξένες πινακίδες? Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα πια. Εάν το αυτοκίνητο έχει ξένες πινακίδες, θα πρέπει να έχει βγάλει την αντίστοιχη πράσινη κάρτα, την επέκταση δηλαδή της ασφάλισης του από την χώρα όπου έχουν εκδοθεί οι πινακίδες, για να μπορεί να κυκλοφορεί οπουδήποτε στην Ευρώπη. Εγώ που είμαι αυτός ο οποίος πιθανόν έχω θυγεί από αυτό το αυτοκίνητο, πώς μπορώ να διαπιστώσω αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει αυτή την πράσινη κάρτα ή όχι? Υπάρχουν τα αντίστοιχα γραφεία ανά την Ευρώπη, είναι γύρω στα 65 γραφεία ανά όλη την Ευρώπη, όπου μπορείς να απευθυνθείς και να πάρεις την πληροφορία την οποία θέλεις, δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας και κάποιον αριθμό που έχει απάνω η πράσινη κάρτα. Στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχο γραφείο και αν ναι, πού είναι και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή κέντρο, με αυτό? Είναι στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί κάλλιστα να έρθει σε τηλεφωνική, σε πρώτη επαφή, εν συνέχεια με κάποιο email, να στείλει τα σχετικά έγγραφα και αντίστοιχα θα το απαντήσουν πίσω για τις πληροφορίες τις οποίες θέλει. Πώς είναι ο τίτλος αυτού του γραφείου, πώς μπορεί να το βρει κάποιος? Είναι το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, είναι στην Οδό Ξενοφόντος, λειτουργεί όρεση όπου λειτουργούν όλες οι εταιρείες και μπορείς κάλλιστα να πάρεις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεσαι.
Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες στο πρώτο μέρος και για να σε ανταμείψω, πάμε παρέα να δούμε ένα από τα αυτοκίνητα της καρδιάς μας. Μιλάμε για το Peugeot 308 GTI, ένα από τα πιο γρήγορα και πιο διακριτικά αυτοκίνητα που μπορεί να δείτε στους δρόμους. Το λογότυπο GTI στην Peugeot είναι όνομα βαρύ σαν ιστορία, καθώς η γαλλική φίρμα δεκαετίες τώρα φημίζεται για τις σπόρο εκδόσεις των μικρομεσαίων μοντέλων της. Στην περίπτωσή μας έχουμε να κάνουμε με τη σπόρο έκδοση του οικογενειακού 308 με 5 πόρτες και 5 θέσεις, αλλά δυνατότητες και επιδόσεις αγωνιστικού αυτοκινήτου. Με ταπεινή εμφάνιση και χωρίς εμφανή σημάδια του χαρακτήρα του, το 308 GTI περνά απαρατήρητο ανάμεσα από πολλά υποδεέστερα σπορ μοντέλα του ανταγωνισμού, κάτι που πιθανόν θα του στερήσει πωλήσεις, αφού πολλοί ενδυνάμοι πελάτες αυτής της κατηγορίας δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο φαίνεστε παρά στις πραγματικές δυνατότητες της κατασκευής. Οι παρατηρητικοί πάντως θα διακρίνουν τους μεγάλους τροχούς των 19 ιτζών που γεμίζουν τους στόλους και τις μονοκόμματες κόκκινες δαγκάνες των φρένων με το λογότυπο Peugeot Sport που θηλυκώνουν πάνω στους τεράστιους αριζόμενους δίσκους. Κατά τα λοιπά, είναι ελάχιστες οι αισθητικές διαφορές σε σχέση με τις εκδόσεις GT, ενώ αν πλησιάσεις το 308 GTI από την πίσω πλευρά, δύσκολα θα καταλάβεις ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριστό παρά τον ψευτοδιαχύτη και τις διπλές εξατμίσεις. Εμπρός πάντως διαθέτει νέα μάσκα και προφυλακτήρα με περισσότερες εισαγωγές αέρα, ενώ στο προφίλ το χαμήλωμα του αμαξώματος κατά σχεδόν 1/100 περνά μάλλον απαρατήρητο. Στο εσωτερικό, που είναι βασισμένο στη λογική iCockpit της φίρμας, εντυπωσιάζει η ποιότητα υλικών και συναρμολόγησης, όπως επίσης τα τύπου bucket καθίσματα με το λογότυπο Peugeot Sport και το πολύ μικρό σε διάμετρο τιμόνι που παραπέμπει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας του περασμένου αιώνα. Το Sport προσανατολισμό σηματοδοτούν οι κόκκινες ραφές, ο πίνακας οργάνων, η λαβή του λευγέ, τα από νίκελ πεντάλ και το κόκκινο σημάδι στο σημείο 0 του τιμονιού. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η μεγάλη έγχρωμη και αρχικά δύσχρηστη οθόνη αφής για όλες τις λειτουργίες, ενώ ο ψηλά τοποθετημένος πίνακας οργάνων με το αριστερόστροφο στροφόμετρο και ο διακόπτης σπορ δίπλα από το διακόπτη εκκίνησης είναι λεπτομέρειες που τονίζουν τη σπορ προσωπικότητα του 308 GTI. Η ενεργοποίηση του διακόπτη σπορ βελτιώνει την απόκριση του γκαζιού, σκληραίνει το τιμόνι, κοκκινίζει το φωτισμό στα όργανα και δίνει στην οθόνη επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πίεση του τούρμπο και τη στιγμιαία απόδοση σε ισχύ και ροπή. Κατά τα λοιπά, σε επίπεδο χώρων, 4 επιβάτες βολεύονται άνετα. 5 θα στριμωχτούν, ενώ ακόμα και ένας θα αισθανθεί την έλλειψη χώρων για μικροαντικείμενα. Αντίθετα, ο χώρος αποσκευών με χωρητικότητα 420 λίτρα είναι υπεραρκετός, αλλά σε αντίτιμο αυτού δεν υπάρχει ρεζέρβα, παρά μόνο kit επισκευής ελαστικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα καλά νέα όμως κρύβονται κάτω από το μεγάλο καπό και είναι ο γνωστός βενζινοκινητήρας THP 1600 κυβικών εκατοστών με πολλές βελτιώσεις προκειμένου να γίνει ο ισχυρότερος 1600 παραγωγής. Με απόδοση 272 ύπων στις 6.000 στροφές και ροπή 33,6 χιλιογραμμόμετρα από τις 1.900 έως τις 5.000 στροφές, κάνει φτερό στον άνεμο το βάρους 1.320 κιλών αμάξωμα. Με τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς και 6 σχέσεων μηχανικό κυβότιο, το διαφορικό του οποίου είναι Torsen, η διαχείριση του πανίσχυρου κινητήρα γίνεται με σχεδόν ιδανικό τρόπο και οι επιδόσεις ξαφνιάζουν εχθρούς και φίλους. Επιτάχυνση 0-100 σε 6 δεύτερα και τελική ταχύτητα μόνο 250 χιλιόμετρα την ώρα λόγω του ηλεκτρονικού κόφτη είναι απίστευτες επιδόσεις για ένα αυτοκίνητο που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί καθημερινά εντός και εκτός πόλης με μέση κατανάλωση όχι πάνω από τα 9 λίτρα. Βέβαια, όταν η διάθεση του οδηγού αγριέψει και το δεξί πόδι βυθιστεί στο πάτωμα, η κατανάλωση εύκολα διπλασιάζεται και οι πλάτες των επιβατών φτάνουν στα όρια της αντοχής τους την ώρα που τα σώματα των επιβατών δέχονται μεγάλες ποσότητες επιτάχυνσης από τις 2 έως τις 6.500 στροφές, φάσμα που η γραμμικότητα της απόδοσης θυμίζει ηλεκτροκινητήρα. Βέβαια, όλα αυτά θα ήταν έως και άχρηστα αν δεν υπήρχε η Peugeot Sport ανάρτηση
με ιδανικές ρυθμίσεις στα ψευδο Μακφέρσον εμπρός και τον ημιάκαμπτο πίσω άξονα. Εδώ συναντά κανείς τη χρυσή τομή απόδοσης στους τομείς άνεσης και αποτελεσματικότητας στη σπωροδήγηση. Εάν στην εξίσωση προσθέσουμε την ικανότητα του 308 GTI να κινείται άνετα και οικονομικά μέσα στις πόλεις με τον κινητήρα στη ρύθμιση ECO και τις αναρτήσεις να απορροφούν τις ανομαλίες των δρόμων, τότε έχουμε αποτέλεσμα 2-1, που δίνει προβάδισμα στο 308 σε σχέση με τους περισσότερους αντιπάλους του. Όλα τα παραπάνω στην τιμή των από 41.000 ευρώ, που σίγουρα δεν είναι ευκαιρία. Αλλά αν η αισθητική του 308 GTI σας ταιριάζει, τότε μάλλον είναι ό,τι πρέπει για ένα όχημα που εκ του αποτελέσματος δικαιούται τον τίτλο «Το GTI της καρδιάς μας». Δεν έχεις παράπονο, 1600 κυβικά, 272 ύπη, 6 δευτερόλεπτα τα 0-100, τι άλλο να σου δώσω. Γλίγορος, πολύ. Πολύ, πολύ γλίγορος. Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας όμως. Πάμε να δούμε, μέχρι πρότινος, πριν από 2-3 χρόνια, οι ασφαλιστικές εταιρείες έκλειναν η μία πίσω από την άλλη. Τώρα επικρατεί, από ό,τι έχω καταλάβει, μία σιωπή. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχουν σήμερα που μιλάμε επισφαλείς εταιρείες, εταιρείες που αν κάποιος ασφαλιστεί μπορεί να μείνει μετέωρος. Καταρχήν το μέτρο του φιλικού διαγωνισμού που κάνει, ας πούμε, ένα ξεσκαρτάρισμα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, από τις 35 περίπου εταιρείες που είχαν ενταχθεί σε αυτό το σύστημα, έχουν μείνει πλέον 25. Οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σαν εταιρείες ασφάλισης όμως. Υφίστανται και είναι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες επί των πλήστων ή αλλοδαπές που έχουν αγοραστεί, ελληνικές εταιρείες που έχουν αγοραστεί από αλλοδαπές άλλες, έχουν συνενωθεί. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν κάποιο είδος επικινδυνότητας, μια και έχουν εξαιρεθεί από το φιλικό διαγωνισμό, που σημαίνει ότι δεν έχουν πολλά ίδια κεφάλαια. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα solvency, τα οποία είναι υποχρεωμένες αυτές οι εταιρείες να ακολουθούν, είναι αρκετά αυστηρά. Πιέζουν τις εταιρείες να δίνουν στοιχεία ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για το πόσο είναι διαθέσιμα τα κεφάλαιά τους για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον για την ελληνική αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα είδος ξεσκαρταρίσματος και άλλων εταιριών, όπου θα προκύψουν ακόμα λιγότερες εταιρείες στο μέλλον. Θεωρώ ότι έχει γίνει το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Απλά αυτό το οποίο συμβαίνει και βλέπουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι ότι πολλές εταιρείες συγχωνεύονται. Ένα μεγάλο δηλαδή μέρος των ελληνικών ας πούμε, εταιριών έχει προσπαθήσει να συγχωνευτεί με εταιρείες έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τους αυτή την πίεση την οποία είχαν ως μικρότερες εταιρείες. Και αυτό τις κάνει υγιείς και ασφαλείς κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα. Ωραία. Πάμε να πούμε και για αυτές τις εταιρείες που έχουν προκύψει τελευταία στη ζωή μας, τις ΕΠΗ ή κάπως έτσι. Τι εταιρείες είναι αυτές? Είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη, σαν παροχή υπηρεσιών. Την έδρα τους την έχουν συνήθως, τουλάχιστον για αυτές που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδος. Δεν ανήκουν στο φιλικό διαγωνισμό. Έχουν αρκετά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια εταιρεία η οποία εκδίδει ένα πιστοποιητικό ασφάλιση και όχι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δηλαδή ο τίτλος του χαρτιού. Ποια είναι η διαφορά στην ουσία του πιστοποιητικού ασφάλισης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο? Ουσιαστικά είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα όμως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο έχει να κάνει με την χώρα την οποία εκδίδεται και κατά συνέπεια τους νόμους τους οποίους ακολουθεί αυτή η χώρα, σίγουρα έχει μια άλλη οντότητα από ένα πιστοποιητικό ασφάλισης μιας εταιρείας η οποία εδρεύει στο εξωτερικό, λειτουργεί βέβαια κάτω από κανόνες, επίσης solvency και αυτή. Με άλλα λόγια, για να είμαστε πιο ασφαλείς, καλό θα είναι να έχουμε στα χέρια μας ασφαλιστήριο συμβόλαιο από εταιρεία η οποία έχει βάση και στην Ελλάδα. Σαφώς, γιατί κάλλιστα μπορείς και διεκδικείς αντίστοιχα απαιτήσεις επί της ελληνικής επικράτειας. Για πες μου και κάτι για τις ασφάλειες της μόδας, τις direct, τις online ασφαλίσεις που ουσιαστικά βγάζουν από τη μέση τον ασφαλιστικό πράκτορα και ενδεχομένως κοστίζουν φτηνότερα ή κοστίζουν φτηνότερα. Σίγουρα δεν έχουν διαχειριστικά έξοδα όπως ένα ασφαλιστικό πρακτορείο ή ένα ασφαλιστικό γραφείο. Διευκολύνουν ιδιαίτερα μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη το σύστημα τηλεφωνικά κέντρα, οπότε όλο αυτό το κόστος φεύγει από τη μέση. Και εμένα, του μέσου καταναλωτή, πόσο μου δυσκολεύουν τη ζωή ή μου στείνουν ενδεχομένως κάποιες παγίδες και επικινδυνότητες στην πορεία? Παγίδες δεν θεωρώ ότι μπορούν να στηθούν εύκολα. Αν είσαι υποψιασμένος, εύκολα πλέον διαβάζει τους όρους των ασφαλιστήριων συμβολέων. Όλες οι εταιρείες σχεδόν τις έχουν στα αντίστοιχα site τους. Από εκεί και πέρα είναι ένα απρόσωπο πράγμα το οποίο έχεις να κάνεις με ένα τηλεφωνικό κέντρο και έναν άνθρωπο τον οποίο ίσως να μην τον έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου.
Ενδεχομένως πάντως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο εξυπηρέτησης. Δεν χρειάζεται Sony και καλά να είναι ο ασφαλιστής σου ο οποίος θα δουλεύει για σένα κατά κάποιο τρόπο και θα προασπίζει τα συμφέροντά σου. Το γιατρό σου θα πήγαινε τηλεφωνικά εσύ? Όχι. Νομίζω η απάντηση. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα και θέλω να κλείσουμε αυτή την ενότητα λέγοντας λίγα πράγματα για το φιλικό διακανονισμό. Δηλαδή, μια υπόθεση εργασίας. Εμείς οι δύο ομιγέννητο συγκρούμαστε στον δρόμο, κατεβαίνουμε κάτω, είμαστε και οι δύο σε εταιρείες που ανήκουν στο φιλικό διακανονισμό. Αρκεί αυτό, ή θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα που θα μας εξασφαλίσουν? Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένα απλό χαρτί το οποίο είναι μια συμφωνία κυρίων. Την αποδέχεται ο ένας ή ο άλλος αντίστοιχα με το ποιος ευθύνεται. Καλό θα είναι σε μια περίπτωση σύγκρουσης είτε εντός φιλικού διακανονισμού εταιρείας είτε εκτός φιλικού διακανονισμού να καλέσουμε τη φροντίδα ατυχήματος που περίπου περισσότερες πλέον εταιρείες, όλες σχεδόν, την έχουν σαν υπηρεσία. Δωρεάν. Έρχεται λοιπόν, συντάσσει τα χαρτιά για την κάθε πλευρά, συντάσσει το έτυπο φιλικού διακανονισμού εφόσον πρόκειται για δύο εταιρείες εντός φιλικού διακανονισμού και από εκεί και πέρα παίρνουν το δρόμο τους. Αν κάποιος από τους δύο δεν έχει εταιρεία που ανήκει στο φιλικό διακανονισμό, τι γίνεται? Μπαίνει στη διαδικασία να διεκδικήσει την αποζημίωσή του εφόσον είναι οπαθών από την άλλη ασφαλιστική εταιρεία εκτός του συστήματος φιλικού με τον παλιό τρόπο τον οποίο γνωρίζαμε μέχρι προ φιλικού διακανονισμού. Και πάλι όμως καλεί τη φροντίδα ασφάλισης. Φροντίδα την καλεί, διότι πρώτα απ' όλα συμπληρώνει την δήλωση ατυχήματος επί τόπου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει παίρνει ένα πλήρες ιστορικό φωτογραφιών και στοιχείων αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Οπότε είναι καλό ούτως ή άλλως να καλέσει τη φροντίδα πάντα σε περίπτωση ατυχήματος, διότι έτσι δεν βρίσκεσαι αργότερα σε εκπλήξεις. Τελευταίο για αυτή την ενότητα, αλλά πολύ σημαντικό. Εάν δεν υπάρχει τραυματισμός, πρέπει πάλι να καλούμε την τροχέα προκειμένου να εξασφαλιστούμε μέσω της έκθεσης που αυτή συντάσσει? Η έκθεση η οποία συντάσσει, μόνο τη συντάσσει εφόσον θα υπάρξει τραυματισμός. Από εκεί πέρα παίρνεις ένα χαρτί ανταλλαγής στοιχείων, τίποτα παραπάνω. Άρα λοιπόν είναι περιττό το να περιμένεις κάποιον από τη στιγμή που έχει αποδεχθεί η μία ή η άλλη πλευρά την ευθύνη. Σε πολλά κράτη της Ευρώπης, αν καλέσεις την τροχέα χωρίς τραυματισμό, έχεις ποινή. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό? Πρώτη φορά το ακούω για την Ελλάδα. Πρώτη φορά το ακούω. Ωραία. Για σκέψου λίγο καλύτερα. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί με ασφάλειες και ανασφάλειες. Αφού λοιπόν εξασφαλίσαμε τα προς το ζήν, τρόπος του λέγει, του καναλιού, μέσω του διαφημιστικού διαλύματος, πάμε να δούμε και να κάνουμε μάλλον μια πρόταση στο τηλεοπτικό κοινό που έχουμε σε αυτήν την εκπομπή. Ποια είναι μια ασφάλεια που κατά τη γνώμη σου είναι καλή, αυτό που λέμε value for money, δηλαδή είναι αναμφίβολο ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσης, όπου κανείς δεν έχει ή δεν θέλει να δώσει χρήματα. Θα πρέπει όμως αναγκαστικά να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτή η ασφάλεια που κάνει να τον καλύπτει. Όχι συνολικά όπως κάναμε παλιά, αλλά να τον καλύπτει σε πολλά πράγματα τα οποία είναι καθημερινά και συχνά να συμβούν. Εσύ λοιπόν, τι πρόταση έχεις να κάνεις επάνω σε αυτό? Πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θεσπίσει διάφορα πακέτα, τα οποία είναι αρκετά ευέλικτα οικονομικά, προσαρμόζονται εύκολα στον πελάτη. Θεωρώντας λοιπόν ότι ένα βασικό πακέτο περιέχει τουλάχιστον τη βασική κάλυψη προς τρίτους, την αστική ευθύνη προς τρίτους. Αυτό είναι υποχρεωτικό, φαντάζομαι. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Όχι. Ωραία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια προσαρτήματα πάνω στην αστική ευθύνη τα οποία έχουν να κάνουν, παράδειγμα, με την ζημία από ανασφάλιστο όχημα, την οποία πολλές εταιρείες το έχουν θεσπίσει μέσα σαν βασικό πακέτο. Θεωρώντας λοιπόν απαραίτητο μετά την οδική βοήθεια για την περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο θα πάθει κάποια βλάβη. Μια επόμενη κάλυψη η οποία θα μπορούσες να κάνεις χρήση είναι η θράψη κρυστάλλων. Καλύψεις με χαμηλό κόστος, ναι, αλλά αρκετά ευχρήστες όταν θα σου τύχει το κακό. Διότι την ασφάλεια δεν την αγοράζουμε δεδομένου ότι θα πάθουμε κάτι, αλλά μία φορά θα το πάθουμε. Τότε θα την κάνουμε και χρήση της. Συνεπώς, έχουμε το βασικό πακέτο που όλοι είμαστε υποχρεωμένοι. Από εκεί και πέρα η εξασφάλιση, εάν σε χτυπήσει ανασφάλιστο όχημα, είναι το δεύτερο. Πάμε τρίτο, είναι η οδική βοήθεια. Και τέταρτον, η θράψη κρυστάλλων. Σωστά. Εκεί πιστεύεις δηλαδή ότι σήμερα είναι ένα καλό πακέτο, ένα πακέτο που εξασφαλίζει, εκτός βέβαια πολύ μεγάλης ατυχίας, κλοπής ή τρομοκρατικής ενέργειας ή φυσικής καταστροφής. Ακριβώς. Να πούμε, πόσο κοστίζει τελικά μια ασφάλεια?
Ένα μέσο όρο για ένα αυτοκίνητο 1.200-1.400 κυβικών, περίπου με το πακέτο που περιγράψαμε πριν, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. 150 ευρώ. 6 μήνες. Για το εξάμεινο. Λέει 300 ευρώ το χρόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, πολύ λιγότερο από 1 ευρώ τη μέρα. Ακριβώς. Αν πούμε ότι ένας καφές κοστίζει 1,5 ευρώ, είναι οικονομικότερο. 1,5 ευρώ στο δρόμο. Αυτό που το παίρνεις και σου δίνει και μια σφαλιάρα και φεύγεις. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, κακώς καθόμαστε και διηλίζουμε τον κόνοπα στο θέμα της ασφάλειας που είναι τόσο σημαντικό για ουσιαστικά σεντ. Θεωρώ όμως εξίσου σημαντικό είναι τέτοια εποχή και το γάλα το οποίο έχεις ή δεν έχεις στο ψυγείο σου. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εσύ τώρα για ένα αυτοκίνητο της τάξης των 1.200-1.300 κυβικών, που είναι τα περισσότερα που κυκλοφορούν στη χώρα μας ή τουλάχιστον τα καινούργια αυτοκίνητα. Αυτό είναι το ασφάλιστο που προτείνεις. Ένα ασφάλιστο δηλαδή χοντρικά 300 ευρώ το χρόνο. Ναι, διότι το να βρεις 5-10 ευρώ πάνω κάτω, θεωρώ ότι δεν θα έχεις τόσο μεγάλη ουσιαστική διαφορά. Μιλάω για επώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες και εντός φιλικού διαγωνισμού εταιρείες. Ωραία. Επειδή μας τα λες πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εγώ τα ακούω πολύ ενδιαφέροντα, παρότι είμαι έμπειρος στις ασφαλίσεις μέσω εσού, θα σου κάνω ένα ακόμα δώρο. Πάμε να δούμε την προσπάθεια ή την πιθανότητα αναβίωσης σιρκουή πόλης 45 χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα που είχε γίνει το 1971 στη Ρόδο, όταν σκοτώθηκε ο Γιάννης Μαϊμαρίδης Μαύρος. Πάμε να δούμε. Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες η παρουσίαση της αναβίωσης των αγώνων της πόλης της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και το φορέα DLP's Formula 1. Η πρωτοβουλία ανήκει στο σωματείο DLP's περί αγώνων και προσωπικά στο Θανάση Παπαθεοδόρου, τον αρχιτέκτονα που έχει θέσει στόχο ζωής την πραγματοποίηση αγώνων Φόρμουλα 1 στην περιοχή της Τραπετσόνας. Ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η διαδρομή που σχεδιάστηκε από ανθρώπους που είχαν πιστοποιημένες ικανότητες για ένα τέτοιο σχεδιασμό και είναι αρχιτέκτονες, οδηγοί αγώνων και γενικότερα άνθρωποι που γνωρίζουν βαθιά το αντικείμενο, ενώ ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας θα είναι και ο απαιτούμενος, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε τον αγώνα στην πόλη της Ρόδου τον Οκτώβριο του 2017. Την ιδέα υποστηρίζουν με ιδιαίτερη θέρμη ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι του νησιού των Ιππωτών, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι τοπικοί βουλευτές, ακόμα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος παραβρέθηκε και χαιρέτησε τη συγκέντρωση. Ήδη η τοπική κοινωνία και οι φορείς έχουν προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για να υλοποιηθεί η διοργάνωση, που θα σημάνει την επιστροφή των σιρκουί πόλης στην Ελλάδα 46 χρόνια μετά τη διακοπή τους. Ας ακούσουμε όμως τι είπαν στην κάμερα του CarPlus ο εμπνευστής της ιδέας, κ. Θανάσης Παπαθεοδόρου, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, κ. Δημήτρης Μιχελακάκης. Το πρώτο λοιπόν που καταφέραμε μέσα σε 30 μέρες να οριστικοποιήσουμε είναι ο αγώνας ταχύτητος στην πόλη της Ρόδου. Υπολογίζουμε να γίνει τον Οκτώβριο του 2017, εφόσον οι διαδικασίες και με την ΟΜΑΕ ολοκληρωθούν, πρέπει να μας δώσουν ημερομηνία, πρέπει να δουν τις προϋποθέσεις, να εγκριθεί και να οριστικοποιήσουμε την ημερομηνία. Την αναβίωση των σιρκουί πόλης και τον ενθουσιασμό με τον οποίο προσπαθούν κυρίως τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες να πετύχουν, ενώ τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη της Ρόδου, μαζί με τους συνεργάτες του, μην τους ξεχνάμε, μια ομάδα ολόκληρη, τη βλέπουμε με χαρά υπό την έννοια του ενθουσιασμού με τον οποίο προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι οικονομικά αυτό το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα. Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλο το κόστος των αγώνων της πόλης. Ειδικά εκεί μπορώ να σου πω ότι υπερβαίνει το κόστος του Ράλι Ακρόπολης. Η Ομοσπονδία θα τους υποστηρίξει πάση δυνάμει, με την τεχνογνωσία, με την υλικοτεχνική υποδομή της, για να αναλάβει τελικά και την όποια ευθύνη. Μια λοιπόν και το σημερινό μας θέμα είναι οι ασφάλειες. Τελικά αυτό που θα πρέπει να συζητάμε είναι οι λακκούβες που πιθανόν να συναντήσουμε στο βάθος του δρόμου. Με λίγα λόγια, επικινδυνότητες. Πάμε να δούμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, μαζί πώς λειτουργεί αυτό που μας είπες προηγουμένως, η πρόσθετη ασφάλιση, η εξασφάλιση του ασφαλισμένου εάν τον χτυπήσει ανασφάλιστο όχημα. Έχοντας την κάλυψη ανασφάλιστου οχήματος και διαπιστώσουμε στην περίπτωση ατυχήματος ότι ο άλλος, ο οποίος μας χτύπησε, δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, καλό θα είναι να φωνάξουμε την τροχέα,
να του βεβαιώσει την κλίση ότι δεν έφερε ή δεν έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα η δική μας πάλι εταιρεία, του μη παθόντα, να λειτουργήσει το κομμάτι ανασφάλιση του οχήματος. Δηλαδή να μπορέσει να τον αποζημιώσει για την ζημία την οποία έπαθε. Τον ασφαλισμένο. Ακριβώς. Και αυτή από εκεί και πέρα θα δει από πού θα τα πάρει. Ακριβώς. Παλιά αυτά τα χρήματα τα παίρναμε από το επικουρικό ταμείο, αν θυμάμαι καλά ή όχι. Σωστά. Το οποίο υφίσταται. Το οποίο υφίσταται με άλλες αρμοδιότητες. Δυστυχώς έχει υποστεί πολλών εταιριών τη ζημία απάνω του. Και θα έλεγα ότι ο λόγος όπου θεσπίσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες την κάλυψη ανασφάλισης του οχήματος είναι να προστατέψουν ουσιαστικά τα νότα τους. Ήταν ότι το επικουρικό δεν στείλεται καλά στα πόδια. Το επικουρικό ούτως ή άλλως το συντηρούσαν και το συντηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Πες μου κάτι, αυτό το πρόσθετο κόστος της ασφάλισης από το αν σε χτυπήσει ανασφάλιστο, πόσο περίπου είναι σε ένα ασφαλιστήριο των 300 ευρώ? Για όλες τις εταιρείες εμπεριέχεται στη βασική κάλυψη, οπότε δεν έχεις κάποιο έξτρα κόστος. Α, δεν είναι πρόσθετη ασφάλιση, συνεπώς είναι μέσα στη βασική κάλυψη. Εντός της βασικής αστικής ευθύνης. Τώρα, αν σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και σηκώθηκε και φύγει και διαπιστώσεις, παίρνοντας το νούμερό του ή στο δίνει κάποιος αυτόπτης, ότι είναι ανασφάλιστο, τι κάνεις? Καλείς αμέσως τροχιά να διαπιστωθεί ότι σε έχει εγκαταλείψει. Από εκεί και πέρα έχεις τα στοιχεία εσύ πλέον επίσημα για να κινηθείς είτε νομικά είτε μέσω της αστυνομίας όπου θα τον καλέσει για απολογία γιατί τον εγκατέλειψε. Ακόμα και αν το αυτοκίνητό σου είναι παρκαρισμένο. Ακόμα και αν το αυτοκίνητό σου είναι παρκαρισμένο, βεβαίως. Εφόσον είσαι παρόν και έχεις διαπιστώσει ο ίδιος το ατύχημα, μπορείς να καλέσεις τροχεία για να περιγράψεις το συμβάν. Μια και συζητάμε ουσιαστικά για επικινδυνότητες, πόσο πολύτιμη είναι η ύπαρξη νομικής βοήθειας, νομικής συμπαράστασης μέσα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που φαντάζομαι δεν είναι στη βασική κάλυψη? Κάποιες εταιρείες το έχουν στο βασικό τους πακέτο σαν στάνταρ, κάποιες άλλες όχι, το χρεώνουν έξτρα. Είναι ένα κόστος που δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ ανά εξάμηνο. Είναι κάποιες βασικές νομικές συμβουλές τις οποίες μπορείς να πάρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπως επίσης και ένα κεφάλαιο, ανάλογα με την εταιρεία έχει ποικίλει, το οποίο θα χρειαστείς για έξοδο τα οποία πρέπει να κάνεις, θα χρειαστεί να κάνεις, έτσι ώστε να διεκδικήσεις μια ζημία. Α, δεν είναι ότι υπάρχει ένα γραφείο δικηγόρων που έρχεται και σε υπερασπίζει, σε προασπίζει σε κάποια δικαστήρια που ενδεχομένως να γίνουν εξαιτίας ενός ατυχήματος? Σαφώς. Έτσι ακριβώς είναι. Απλά έχει και ένα πλαφόν κεφαλαίου. Μάλιστα. Αν λοιπόν η απέτηση για να σου κινήσει μια τέτοια διαδικασία ξεπερνάει το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να συνεισφέρεις και εσύ. Ωραία. Και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα που πιθανόν πολλοί από τους τηλεθεατές μας αναρωτιόνται γιατί ακόμα δεν το έχουμε θίξει. Και μιλάμε για τις περιβόητες ασφάλειες κλοπής. Γιατί όσο και αν δεν είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα, κλέβονται πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τι πρέπει να προσέχουμε και πώς μπορούμε να εξασφαλιστούμε ασφαλίζοντας τα αυτοκίνητά μας με ασφάλεια κλοπής? Θεωρώντας δεδομένο ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ασφαλίζουμε το όχημά μας την εμπορική του αξία, δηλαδή την αξία που κάνει σήμερα το αυτοκίνητο. Πώς θα τη βρούμε αυτήν? Υπάρχει ο τύπος, υπάρχουν το ίντερνετ, υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, όπου μπορείς να διαπιστώσεις την εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Και από εκεί τεκμέρεται και για την ασφαλιστική εταιρεία. Σωστά, παίρνουν τις ίδιες πηγές. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη ασφάλιση, συνήθως έχει έρθει ένας εμπειρογνώμονας. Έχει εκτιμήσει το αυτοκίνητο, οπότε αποδέχεται για το πρώτο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός έτους, την αξία του αυτοκίνητου. Αυτό είναι η απλή ασφάλεια κλοπής, η οποία πόσο επιβαρύνει το γνωστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διαπραγματευόμαστε σε όλη την εκπομπή? Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλοπής μόνο του δεν μπορεί να γίνει αν δεν συμπεριλάβεις μέσα και την πυρκαγιά. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θεσπίσει έτσι ώστε να είναι αρκετά εύκολο και για τον πελάτη οικονομικά. Παράλληλα με την κλοπή, να προσθέτουν και την κάλυψη πυρκαγιάς. Πυρκαγιά λοιπόν και κλοπή. Ακριβώς. Πόσο παραπάνω μας ανεβάζει το βασικό ασφάλιστρο? Στο 1.200 ευρώ. Στα 1.200 ευρώ δεν ξεπερνάει. Στα 1.200 κυβικά δεν ξεπερνάει τα 30-40 ευρώ για ένα μέσο όρο 6-7.000 ευρώ κεφαλαίου ασφαλιζόμενο. Και είμαστε εξασφαλισμένοι, ή αν μετά την κλοπή βρεθεί ένας καθρέφτης, σου λένε πάρ' τον καθρέφτη και μια χαρά είσαι? Αυτό έχει να κάνει αν έχουμε. Προσθέτως, βάλει και την μερική κλοπή. Άρα δεν μας φτάνει η απλή ασφάλεια κλοπής με πυρκαγιά. Ακριβώς. Καλό θα είναι να βάλουμε και την μερική κλοπή. Κάποιες εταιρείες την έχουν ούτως ή άλλως μαζί. Η μερική κλοπή λοιπόν μας σώζει στην κατάσταση που κάποιο πακτωμένο
εξάρτημα του αυτοκινήτου και είναι απαραίτητο για τη χρήση του λήψη, να μπορέσει να αποζημιώσει και μεμονωμένα αυτό. Ή αν βρεθεί το αυτοκίνητο βανδαλισμένο, δηλαδή να του λείπουν κύρια μέρη του αυτοκινήτου του, να αποζημιώσει για αυτά τα οποία λείπουν. Με λίγα λόγια, μου λες ότι για να είμαστε εξασφαλισμένοι, πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο ολικής και μερικής κλοπής ταυτόχρονα, γιατί αλλιώς είναι επικίνδυνο. Σωστά, σωστά. Και η διαφορά του κόστους είναι πολύ μικρή. Το σύνολο περίπου. Περίπου. Δηλαδή είπαμε ότι είναι 30 επιπλέον. Θα σου ανεβάσει στα 40-45 ευρώ του εξαμήνου του ασφάλιστα. Ερώτηση εργασίας και πολύ πιθανή. Σου κλέβουν το αυτοκίνητο και με αυτό προκαλούν ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία τι κάνει? Υπάρχει μέσα στο κομμάτι της αστικής ευθύνης η αστική ευθύνη κλέφτου, όπου λειτουργεί για αυτό το πράγμα. Όσο είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου, λειτουργεί και αυτή η κάλυψη. Καλό θα είναι λοιπόν να πας να δηλώσεις άμεσα την απώλεια του αυτοκινήτου σου, έτσι ώστε να αποποιηθείς και οποιοδήποτε ευθυνών, ότι δεν ήσουν εσύ δηλαδή ο χρήστης του αυτοκινήτου την ώρα που έγινε το κακό, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτό είναι στο πακέτο της βασικής ασφάλισης ή έχει να κάνει με την κλοπή? Αυτό έχει να κάνει με την κάλυψη της αστικής ευθύνης προς τρίτους. Α, μάλιστα. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε το επασφάλιστρο της μερικής και της ολικής κλοπής. Σωστά. Ωραία. Η κλοπή αποζημιώνει μόνο την απώλεια. Νομίζω ότι θίξαμε μόνο ψήγματα του κλάδου των ασφαλίσεων αυτοκινήτου. Είπαμε κάποια βασικά πράγματα, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν περισσέψει πάρα πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος που και πάλι για να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου, θα σου δώσω την ευκαιρία να είσαι εσύ αυτός που θα δώσει στους τηλεθεατές μας τη συμβουλή της εβδομάδας. Και βέβαια σε παρακαλώ πολύ να αφορά ασφαλίσεις. Όπως είπα και πριν, καλό θα είναι να μην φοβάσαι να πάρεις τον γιατρό σου στο τηλέφωνο. Άρα, να μην διστάσει και ο ασφαλιζόμενος να πάρει τις συμβουλές από έναν ασφαλιστή, από έναν έμπειρο άνθρωπο, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει σωστά για το τι πρέπει να κάνει. Τα ράσα σου και τα γένια σου ευλόγησες, αλλά εγώ θα σε ευχαριστήσω για αυτήν εδώ την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού σε προσεχή εκπομπή. Όσο για εσάς, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ και να προσέχετε στους δρόμους. We'll be right back.